Φίλοι και φίλες, είχα την ευτυχία ως έφηβη να μην έχω σπυράκι. Δεν κατάλαβα ποτέ τι θα πει ακμή. Ποτέ. Και τώρα στα γεράματα πετάω. Περνάω δεύτερη φηβεία μάλλον, τι να πω. Έβαλα ένα make-up εκεί πέρα, βγήκα σαν να χαμούσει, σαν να καμένει ένα πράγμα. Οπότε λέω, άστα μωρά τα σπυράκια και τις πειράζουν σπυράκια. Είναι δηλαδή, τώρα θα χαλάσει όλη αυτή η ομορφιά, η αλαβάστρινη κλάρα εδώ πέρα που είσαι εσύ με δύο σπυράκια. Άστο να πάει στην οργή με μια τούφα εδώ που άσπρισε και θα παραμείνει και άσπρη από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν πάθεται. Λοιπόν, το νόημα αυτής της εκπομπής. Το νόημα αυτής της εκπομπής είναι ότι έχετε χάσει πάρα πολύ, θέλω για όλους, το νόημα. Την καρέκλα να την πετάξω γιατί τρίζει, όχι γιατί έχει τις τρύπες από τις γάτες, γιατί τρίζει, έχει αρχίσει και μου διδώνει στα νεύρα. Κάτσε να δω πώς μπορώ να κάτσω για να μην τρίζει. Το βρήκαμε. Λοιπόν, έχω βάλει και το αρκουδίσιον γιατί έχουμε γεμίσει κουνούπια, Μάιο μήνα. Είναι κλιματική αλλαγή τώρα αυτό, φταίει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, και θέλω να σας κάνω την εξής παρατήρηση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πολιτικά δεν ανήκει πουθενά. Θρησκευτικά λέω ότι είμαι χριστιανή, ορθόδοξη, αλλά εντάξει, δεν είμαι πολύ έτσι συνεπής με αυτό το οποίο πιστεύω. Σκεφτικά με την έννοια ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις αρχαίες θρησκείες, ούτε με τις άλλες θρησκείες και δεν πιστεύω τυφλά σε ό,τι λέει η Εκκλησία. Δεν δέχομαι στη ζωή μου κανένα δόγμα. Δεν πιστεύω στα δόγματα. Έτσι. Το δόγμα είναι μια λέξη που την ακούω και μου σηκώνει τετρίχα κάγκελο. Δηλαδή, αν ας πούμε, π.χ. θέλω να χέσω το Μέγα Θεοδόσιο γιατί ήταν καθήκη, θα τον χέσω και δεν με ενδιαφέρει αν τον έχει κάνει η Εκκλησία Άγιο. Σκασιλέ μου μεγάλη. Λοιπόν, δεν έχω τέτοια στεγανά και δεν έχω τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, αν θέλω να κάνω αφιέρωμα σε ένα κομμουνιστή ποιητή, θα το κάνω. Και αν θέλω να κάνω αφιέρωμα σε ένα φασίστα, θα το κάνω και αυτό. Γιατί έτσι γουστάρω. Έτσι γουστάρω, με τρελή, ό,τι θέλω κάνω. Λοιπόν, βγήκα στο Βασίλη τον Παντίδη και αρχίσανε τα γνωστά. Α, πάλι με τον Τρισμέγιστο και τα αρχαία και φασίστας και έτσι κάτι μηνύματα τέτοια πήρα στο Facebook κυρίως. Κάνω ένα αφιέρωμα στο Λόρκα, γιατί τον κάναμε τον άνθρωπο καλαμπούρι με τον Γιάννη. Ξαφνικά έγινα κομμουνίστρια, μεγάλη κομμουνίστρια και με τους συνστρούκτορες εκεί του κομμουνισμού που κατέστρεψαν τον κόσμο και άλλα τέτοια γραφικά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το να είσαστε αμόρφωτοι είναι δικαίωμά σας. Δεν μορφωνόμαστε όλοι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μορφωθούμε κι όλοι. Το να είστε αστοιχείωτοι είναι επίσης δικαίωμά σας. Το να είστε όμως ηλίθιοι δεν είναι δικαίωμά σας. Τώρα θα σου έλεγα και σε ένα τίποτα. Γιατί για αυτή που σε μάζεψε θα σου έλεγα. Λοιπόν, επανέρχομαι. Θέλω να βγεις έξω. Yes. Λοιπόν, και τι θα πει ηλίθιος. Ηλίθιος θα πει αυτός που ακούει ό,τι ακούει, το δέχεται αμάστο χωρίς να το περάσει από λίγο κρυσάρα, να πει τι ακούω ρε παιδί μου, τι ακούω. Ας πούμε, βγαίνει κάποιος και λέει το άγαλμα της ελευθερίας, λέει το εμπνεύστηκαν οι Γάλλοι από τον Απόλλωνα, επειδή έχει τον ήλιο επάνω. Μάλιστα. Το τάδε σύμβολο είναι σατανιστικό. Η Ανουνάκη είναι ταρπετοειδή. Η Ανουνάκη, δηλαδή, ας πούμε, όταν καθόντουσαν και ανακαλύψανε τους Ανουνάκη, ας πούμε, εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι λαοί, ας πούμε, Βαβυλώνη, Χετέι, οι οποίοι υποτίθεται ότι ήρθαν από το Σύριο, οι Αιγύπτιοι και άλλοι τέτοιοι, προφανώς είχαν στο μυαλό τους ότι το 2022 θα υπάρχουν οι ερπετοειδείς, οι οποίοι θα σκάσουν κάτω από το έδαφος, γιατί εντάξει, δηλαδή αυτό περιμέναμε και εμείς τώρα, ας πούμε, τους ερπετοειδείς περιμέναμε για να μας κάνουν τον κόσμο σπίτι με κόκκινο φωτάκι, διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι καθήκη, ας πούμε, πρέπει να είναι ερπετοειδή.
εντάξει. Λοιπόν, το κομμουνισμό τον ανακαλύψαν οι Εβραίοι. Σωστό από μία έννοια, διότι ο Μάρξ Εβραίος ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει για να καταστρέψουν την ανθρωπότητα και αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, κάποιοι θέλουν να κάνουν το κόμμα κομμουνιστικό. Okay. Δηλαδή με λίγα λόγια τώρα εμείς αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια χώρα η οποία υπάρχει ένα κόμμα που έχει κατασχέσει όλα από τους ιδιώτες. Δηλαδή έχει πάρει τα λεφτά του Μαρινάκη, του Αλαφούζου, δεν ξέρω ποιανού ας πούμε, και τα έχει πάρει το κράτος και τα μοιράζει στο, και μοιράζει ας πούμε ότι βγάζουν τα μέσα παραγωγής, τα μοιράζει στον κόσμο και υπάρχει και μια νομενκλατούρα που περνάει καλύτερα από τους άλλους βέβαια, γιατί είναι πιο κομμουνιστές από τους υπολείπους. Αλλά εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχουν στην Ελλάδα καπιταλιστές και έχουμε γίνει κομμουνιστικό κράτος. Η παπαριά είναι δέντρο. Δεν ξέρω να το ξέρετε, η παπαριά είναι δέντρο. Και η παπαριά έχει και όρια. Και μη με αναγκάζετε να γίνω σαν και αυτούς που κοροϊδεύω, που βγαίνουν σε αυτούς που τους παρακολουθούν και τους βρίζουν. Γιατί, εντάξει, αρχίζω και καταλαβαίνω γιατί το κάνουν δηλαδή. Εντάξει, δηλαδή δεν σας αρέσει το κανάλι αυτό. Δεν σας αρέσει. Φύγετε ρε παιδιά, δεν έχω πρόβλημα. Αν θα με 100 viewers πάνω, 100 viewers κάτω. Χεστήκαμε. Κοινώς. Με ξεπερνάει δηλαδή η βλακεία, με ξεπερνάει, δεν μπορώ. Εντάξει, έχω αλλεργία. Έχω Αφροδίτη στο ζυγό. Και λέμε, στην αστρολογία τι δεν αντέχει η Αφροδίτη στο ζυγό, το βλάκα, τον βρώμικο, τον βλάχο. Βλάχο δεν εννοώ ότι είναι επαρχιώτης, είναι βλάχος ήρθε από τη Ρουμανία, εννοώ το βλάχο στο μυαλό. Τον γκάο, τον άξεστο, το βόδι, ας πούμε. Εντάξει, λοιπόν, επειδή δεν αντέχω τη βλακεία, είναι και από τα τρία με ενοχλεί περισσότερο η βλακεία. Το να είναι ο άλλος λίγο μπίχλας, ας πούμε, το να είναι λίγο βλάχος δεν με ενοχλεί και πολύ, αλλά τη βλακεία δεν μπορώ. Δηλαδή, πώς είναι να αντέξω κάθε μέρα, δεν γίνεται, δεν μπορώ. Λοιπόν, και να βγήκα στο Βασίλη τον Παντίδη και είπα ότι δεν πιστεύω ότι η αρχαία Ελλάδα είχε δωδεκάθεο. Αυτό είναι μία βασίστηκε στη θεοσκογωνία του Ισιώδου, που είναι μία αντίληψη. Άμα διαβάσεις τα ομηρικά έπι, δεν θα βρεις τους μισούς θεούς, ας πούμε. Και άμα πας στην Αρκαδία, θα δεις τον Πάνα. Πρώτος θεός και κυριότερος, ας πούμε, που δεν υπήρχε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εντάξει, πιο δωδεκάθεο. Ό,τι θέλανε πιστεύανε αυτοί. Αυτοί μπορεί να ξυπνάγανε το πρωί γιατί είχαν ελεύθερο μυαλό και να λέγανε θα κάνω Θεό τη Γεωργία, έτσι, γιατί έχει ωραίο κόλλο. Βάλτε εκεί πέρα. Η θεά του κόλλου. Γιατί είχαν ανοιχτό μυαλό, δεν ήταν ηλίθιοι. Σε μερικούς. Λοιπόν, και από κάτω μου γράφει σήμερα μία, η οποία νομίζει μάλλον ότι γράφει στον Παντίδη. Θα σε εκτιμώ, κύριε Παντίδη, κύριε Βασίλη μου, αλλά αυτή που φέρατε εδώ δωδεκαθεΐστρια, σατανίστρια, που πιστεύει στην αστρολογία και άλλα τέτοια, έγινε ξαφνικά και δωδεκαθεΐστρια και σατανίστρια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Που λέει ότι ο χρόνος θα μας καταστρέψει, ο Δίας θα μας κάνει. Δεν τα έχω πει ποτέ εγώ αυτά προσωπικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κάθε ηλίθιος έχει άποψη. Ο κάθε ηλίθιος έχει άποψη για κάτι που δεν γνωρίζει. Είναι σαν εγώ τώρα, ας πούμε, να βγω να σας μιλήσω για ανώτερα μαθηματικά, αφού δεν θυμάμαι να κάνω μία μία απλή εξίσωση. Α συν β ίσον συν γ ίσον τάδε, ας πούμε. Δεν το έχω, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Δεν το έχω. Λοιπόν, και βγαίνει ο κάθε ηλίθιος και λέει και μια μαλακία, ας πούμε, γιατί έτσι πρέπει να λέμε και μια μαλακία κάθε τόσο. Η αστρολόγια αμόρφωτη. Ρε φίλε, έχεις διαβάσει ποτέ αστρολογία. Έχεις διαβάσει ποτέ αστρολογία και έχεις γνώμη. Έχεις διαβάσει ποτέ σου αστρολογία και έχεις γνώμη. Κάτσε και διάβασέ τη και φτύστη. Να σου βγάλω το καπέλο. Εγώ έχω άποψη, ας πούμε, για τον Ισλαμισμό, γιατί έχω διαβάσει. Για τον κουνφουκιανισμό, γι' αυτό έχω μια άποψη. Δική μου, λανθασμένη, σωστή, δεν έχει καμία σημασία, αλλά είναι δική μου. Αλλά την έβγαλα αφού του διάβασε. Αν με ρωτήσεις, ας πούμε, για κάποιο άλλο πράγμα που δεν έχω άποψη, μπορεί να έχω δηλαδή μία άποψη με την έννοια θεωρητικά τι μπορώ να σκεφτώ, αλλά εντάξει, αν με ρωτήσεις, ας πούμε, ποια ελιά είναι καλύτερη, ας πούμε, και ποια έχει καλύτερη παραγωγή, δεν ξέρω, και ας είμαι και από τη Σπάρτη που έχει ελιές, κατά το ίμιση. Αν με ρωτήσεις, ας πούμε,
πόσα κιλά μπορεί να σηκώσει το μουλάρι, δεν ξέρω, αφού δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν με ρωτήσεις, ας πούμε, τι κάνει η λεοπάρδαλη το βράδυ και που κλάνει, δεν ξέρω, γιατί δεν ζω στη ζούγκλα. Δεν ξέρω. Που δεν είναι κακό να μην ξέρουμε, κακό όμως είναι να έχουμε άποψη για αυτό που δεν ξέρουμε. Και να ακούμε και παραποιημένα, δηλαδή να έχουμε κερί στα αυτιά και άλλο να λέει ο άλλος και άλλο να λέει και να ακούει ο... Δηλαδή άλλο λένε τα... Πώς το λέει, το παροιμίως, προσπαθώ να θυμηθώ. Άλλο λέει θιά μου, άλλο ακούνε αυτά τα αυτιά μου. Κάποτε βρέθηκα σε μια εκπομπή στο Κόντρα, όπου ήμουνα με τον Δημήτρη τον Ιατρόπουλο, τον φίλο μου και κάποιους άλλους και με ένα θεολόγο καθηγητή μου από το σχολείο. Χαρήκαμε που ξαναβρεθήκαμε κιόλας και μας είχε καλέσει να μιλήσουμε για την ιερολογία του Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Αίματος. Αηδίες. Ότι και καλά όλα αυτά τα καθήκια που μας κυβέρνανε σήμερα έρχονται από τον Χριστό. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και το χάψαμε, ας πούμε, σε αυτό τώρα, εντάξει, δηλαδή. Τέλος πάντων. Και ενώ εγώ λέω, ας πούμε, πώς βασίζεται αυτή η θεωρία και πώς τη φτιάξανε, στέλνει μια κυρία ένα μήνυμα, η σατανίστρια, ή έτσι, αλλιώς, γιατί νόμιζω ότι αυτό που λέω, δηλαδή ότι πώς χτίσανε αυτή την μπούρδα, ας πούμε, το υποστηρίζω κιόλας. Δηλαδή, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Σε αυτή τη χώρα είμαστε ό,τι να είναι. Γιατί είμαστε οι κακογαμημένοι, ας πούμε, και σκονόμαστε το πρωί και λέμε τώρα πώς θα τσαντιστώ εγώ, ας πούμε, θα ακούσω κάτι που πω άλλος και θα το ερμηνεύσω όπως γουστάρω για να τσακωθώ. Να πω μια παπάντζα. Ή γιατί... Μπράβο, κλείσε την πόρτα. Την έκλεισες έξω της εσύ, μπράβο. Λοιπόν, και εντάξει, στραβοκοιμήθηκα, στραβογά. Και σηκώναμε το πρωί και λέω, ας πω μια μαλακή, ας πούμε, έτσι, για να περάσει η ώρα. Και εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω τελικά. Δεν μπορώ να το συλλάβω, ας πούμε. Δηλαδή, okay, κάναμε μία εκπομπή για το Λόρκ, που δεν ήταν και καλή, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν ήταν και καλή, γιατί αναφέρθηκαμε έτσι εγκυκλοπαιδικά, δηλαδή ό,τι θα έλεγε και η Wikipedia και λιγότερα. Απλώς κάναμε μια αναφορά στον ποιητή για να μην νομίζει ο κόσμος, ας πούμε, ότι κοροϊδεύαμε με τον Γιάννη, ενώ είχαμε άλλο σκοπό. Και ξαφνικά έγινα κομμουνίστρια. Το έχω πει ότι υπήρξα στα νιάτα μου. Πάει αυτό, πέρασε. Ήταν παιδική ασθένεια, σαν την Λαρά. Δηλαδή δεν την πέρασε, πρέπει τόνος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, άμα μου ξαναβάλετε τα μπελίτσα, μα την Παναγία θα σας μπλοκάρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν με νοιάζει, πείτε με που και άνα, δεν έχω πρόβλημα. Πείτε μου ό,τι μαλακή θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Όποιος μου ξαναβάρεσε τα μπελίτσα, τον μπλοκάρω στα σχόλια. Τελεία. Τελεία. Θα μπλοκάρετε. Κλάτς. Θα γίνω και εγώ σαν κάποιο φίλο μου που βγαίνει και τους βρίσκει και τους μπλοκάρει. Καλά κάνει. Τα θέλει ο κόλος τους. Και συνεχίζουν και τον βλέπουν παρόλα αυτά. Τους βρίζει και τον βλέπουν και καλά κάνουν. Τους έχει καταλάβει ότι είναι μαζόγες οι άνθρωποι. Και πάμε στα υπόλοιπα. Ανεβάζουμε κάποια ντοκιμαντεράκια. Πολύ καλά, με πολλή δουλειά και κόπο με τον Γιάννη. Κάνουμε πλακίτσα. Μιλάμε για ποίηση. Μιλάμε για φιλοσοφία, μιλάμε για 1000 πράγματα. 2000 views, 3000 views, ανεβάζω το χάρτη της Ρούλα, 40.000 views. Να είναι καλά η κοπέλα, δηλαδή, εντάξει, εμένα μου φέρε λεφτά. Τι κάνει παραπέρα, σκότωσε τα παιδιά της, δεν τα σκότωσε, αυτή το ξέρει. Προσωπικά εμένα δεν μου έχει κάνει τίποτα και δεν ασχολούμαι με την πάρτι. Σε ασχολήθηκα αστρολογικά ως ένα θέμα, εντάξει, οκ, okay, που θα μπορούσα να ασχοληθώ και με πήγε 1000 αύριο μεθαύριο, μπορώ να μου την καρφώσει, να βγάλω κάτω το σκουκάτι του Σοκράτη που αποκλείεται να έχει τόσα views, θα στο υπογράφω. Αν κάτσω και κάνω απόψε το χάρτη του Χριστού, το χάρτη του Σοκράτη, το χάρτη του Χριστού δεν το ξέρω, του Σοκράτη, ας πούμε, που ξέρουμε πότε γεννήθηκε, θα έχει 2000 views. Μάξι. Άμα όμως κάνω το χάρτη του πιλότου, αύριο θα γίνει της κακομοίρας εδώ πέρα. Λοιπόν, και εντάξει, οκ, ρε παιδιά,
Το καταλάβαμε, ήταν ένα φοβερό θέμα που δεν είναι και πρωτόγνωρο εδώ που τα λέμε. Έχει ξανασυμβεί. Αλλά τώρα να ασχολούμαστε 3 μήνες με τη ρούλα, μεσημεριανάδικα ας πούμε, απογευματινά, πρωινά, ειδήσεις, τα πάντα με τη ρούλα. Η ρούλα πήρε τη μαμά της για τη γιορτή της μητέρας και έκλαιγε. Να μην πω τώρα τι. Η ρούλα έκλασε και μυρίσανε στο διπλανό κελί οι συγκρατούμενες της και νευριάσανε γιατί έκλασε η ρούλα. Ο Μάνος βγήκε και είπε ότι το τραγούδι του που έγραψε ήταν έτσι, γιατί η ρούλα του είχε πει έτσι και να οι συνομιλίες που τσακώνονται, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό τώρα σε τι μας αφορά εμάς όλους. Δηλαδή, το αν σκότωσε ή δεν σκότωσε τα παιδιά της, αν υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό, μπορεί και να μας αφορά. Άσε που έχουμε μάθει 1 εκατομμύριο τρόπους για να θολοφονούμε. Ποιες ουσίες υπάρχουν, ή Παπαροζαμίνη, ή και τα Χεσμένινη, ή όποιος θέλει να δολοφονήσει δηλαδή και δεν έχει ιδέες, τους δίνουν, δημοσιογράφοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό κανονικό σηκώνει ο Σουρού, έτσι. Δεν ξέρω τι κάνει το Σουρού, έχει πέσει για ύπνο. Λοιπόν, και ασχολούμαστε πρωί, μεσημέρι, βράδυ με το τι βρακή φοράει η ρούλα. Εντάξει, και εγώ ασχολήθηκα μία φορά. Μία. Και μία με το Μάνο, 2. Τελεία. Εντάξει. Φτάνει. Enough. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια επιδημία ευλογίας. Θα το τονίζω λίγο τη λέξη. Που δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τι σημαίνει αυτή η νόσος. Δεν έχει θεραπεία. Αντιμετωπίστηκε με ένα εμβόλιο. Εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε αυτή η νόσος. Δεν υπήρχε. Σε κανένα χωριό της Αφρικής, σε κανένα χωριό πάνω στα Ιμαλάια. Και ξαφνικά έχει γίνει επιδημία, λέει, ευλογίας. Πώς προέκυψε, ρε παιδιά, η ευλογία και από τους πυθίκους και όλα, αλλά που δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, από πυθίκο σε άνθρωπο, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και προσέξτε τώρα, να μου πείτε τι σας θυμίζει αυτό, έτσι. Μεταδίδεται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής και μεταδίδεται ακόμα περισσότερο στους ομοφυλόφιλους. Γιατί το κάνω αυτό τώρα. Και τις εκθέσεις μου επί αυτού του θέματος τις έχω εκφράσει, ότι δεν είμαι gay friendly, δεν είμαι ομοφοβική. Εντάξει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η ιστορία με τα gay pride και όλα αυτά μου φαίνει μια αλλεργία, γιατί εντάξει, το τι θα πει gay pride, ας πούμε, να κάνω μια πορεία με πανό, ας πούμε, και να πω έχω δικαίωμα να με αντιμετωπίζετε ως ίσο και μην ασχολείστε με τη σεξουαλικότητά μου, το καταλαβαίνω. Να είναι ένα άρμα πάνω που υπάρχει καθένας με φτερά και πίπουλα και πιάνει ο ένας τον κόλλο του αλλού μου, είναι και αντιαισθητικό, ας πούμε, γιατί τώρα θα κάνουμε εμείς ένα straight party, να ανεβώ εγώ πάνω η χοντρή, η γυμνή, ας πούμε, και να έχετε από πίσω ο Γιάννης να μου πιάνει το τέτοιο μου, ας πούμε, ή το άλλο μου, λέει, θα σας άρεσε αυτό που το βλέπατε. Ρωτάω εγώ τώρα, θα σας άρεσε ως εικόνα. Εντάξει. Γιατί για να υπερασπιστώ το δικαίωμά μου να είμαι χοντρή. Θέλω ισότητα για τους χοντρούς, παιδιά. Οπότε θα βγω τσιτσίδι, μερικά κουδουνάκια, ας πούμε, εδώ και εκεί, για να πω θέλω, εντάξει, δεν μπορώ να το διακηρύξω με άλλο τρόπο, και το ότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η κοινότητα από το σύστημα κατά κόρον έχει χρησιμοποιηθεί. Και τώρα ξαφνικά, ντουπ, πετάγεται αυτή η σπόντα που μας φέρνει στο 80 φεύγα και στο AIDS, ας πούμε, και μήπως δούμε ξαφνικά και κανένα κυνήγι μαγισσών, έτσι, εκεί δηλαδή που τους είχαμε. Αρχίζουμε και τους κυνηγάμε. Γιατί εντάξει, δεν το έχει σε τίποτα το σύστημα. Το σύστημα παίζει μπάλα παντού. Το σύστημα κυνηγάει τον φασισμό, αλλά αν αυτός είναι στην Ουκρανία, μας πειράζει. Όχι. Μας πειράζει όταν είναι στη Γαλλία, μας πειράζει όταν είναι στην Ουγγαρία, μας πειράζει όταν είναι στην Αυστρία, μας πειράζει όταν είναι στην Ελλάδα, μας πειράζει όταν είναι στην Ιταλία, αλλά όταν είναι στην Ουγγαρία δεν μας πειράζει. Είναι καλός αυτός ο φασισμός. Είναι μαχητές. Είναι μαχητές που πολεμάνε για την ελευθερία της χώρας τους, ενώ οι άλλοι, ας πούμε, είναι φασίστες. Μας πειράζει ο κομμουνισμός, αλλά το να υιοθετήσουμε συστήματα της Κίνας ως προς την παρακολούθηση, ας πούμε, δεν μας πειράζει. Έχει και καλά ο κομμουνισμός, όπου μας συμφέρει. Καραντίνες, παρακολούθηση, τυφτό. Οργολικά πράγματα, εκεί μας συμφέρει. Με το ζόρι σφικάκια, εκεί μας συμφέρει. Είναι καλός εκεί ο κομμουνισμός, τον αγαπάμε.
δεν έχετε καταλάβει ότι όλοι εσείς που παίζετε μπάλα του τύπου Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, το παιχνίδι είναι πουλημένο, ρε παιδιά, το έχετε καταλάβει. Δεν έχει σημασία αν παίζει καλά η ομάδα σου ή αν δεν παίζει άλλη ομάδα. Σημασία έχει ότι το παιχνίδι είναι πουλημένο. Εσείς να σφάζεστε για τις φάνελες, δεν υπάρχει πρόβλημα, άλλοι το ονομάνε. Πώς το λέει ο Χαρικλίν, πολεμάτε μαλάκες, άλλοι το ονομάνε. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, εσείς που είστε αριστεροί, δεξιοί, φασίστες, προοδευτικοί, κουκουδιστές, αριστεροί, ξέρετε που σας γράφει το σύστημα, στα τέτοια του. Είτε είσαστε νοδημοκράτες, είτε είσαστε πασόκοι, είτε είσαστε κομμουνιστές, είτε είσαστε οτιδήποτε, σας γράφει στα τέτοια του. Διότι, αν το συμφέρει το σύστημα, θα σας υποστηρίξει. Αν δεν το συμφέρει, σας γά. Πολύ απλά. Τόσο πολύ απλά. Κάτσε λίγο στα βήματα αυτή εδώ πέρα η ιστορία. Τι γίνεται, παιδιά. Δεν μπορώ να το κεντράρω λίγο. Θα με κυνηγήσω για να έχει άλλο. Λοιπόν, και κάθεστε και ασχολείστε, ας πούμε. Τώρα δηλαδή με 7 εκατομμύρια Έλληνες είναι σφυκαρισμένοι. Αν έχει έστω και το παραμικρότερο, είχε το παραμικρότερο δίκαιο ο Μουντανιέ και ο άλλος, ο Ταβανοκινέζος που τον έδειξε εκεί πέρα ο Μεσχέ, ο γνωστός γουρλωμάτης, και έλεγε, κοιτάξτε παιδιά εδώ τι γίνεται, ας πούμε, και δεν έλεγε ποιος είναι ο γουρλωμάτης, ποιος είναι ο Κινέζος, ο σκητωμάτης, ότι είναι ο Μπαχτή, ας πούμε, εντάξει, ποιος είναι ο Μπαχτή τώρα, με ένας από τους μεγαλύτερους επιστήμονες στον κόσμο, εντάξει, οκ, okay, μικρό πράγματα τώρα, τι σχέση έχει αυτός με τον Βλάση Βλακόπουλο, ο οποίος τοποθετήθηκε και έπιτσε ευλογίας. Εγώ ξέρω ότι είναι πνευμονολόγος. Ξαφνικά είναι και δερματολόγος. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Λοιπόν, και εντάξει, τη στιγμή λοιπόν που εμείς εδώ πέρα τσακωνόμαστε, ναι, που 7 εκατομμύρια Έλληνες έχουν σφυκαριστεί, ας πούμε, και δεν ξέρουμε πώς από αυτούς θα ζήσουν, ενώ κάτι εκατομμύρια λαθρομετανάστες δεν τους πειράξανε, γιατί δεν υπέγραφε η εταιρεία ότι είναι ασφαλής, και δεν δέχτηκε ούνιρ, πώς τη λένε αυτοί, να τους σφυκοφολιάσει. Λοιπόν, καθόμαστε ακόμα και τσακωνόμαστε αν είμαστε 12 θεϊστές, οι χριστιανοί, δεξί-αριστεροί, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, γκέι, straight και άλλες τις. Διότι δεν έχουμε με τίποτα να ασχοληθούμε, έτσι, το ότι μπορεί να πεθάνουμε αύριο το πρωί, ας πούμε, το ότι μπορεί να μας επιβάλλουν 1000 πράγματα, ας πούμε, να μας τσιπαρίσουν, να μας ξεχέσουν, να μας κάνουν, να μας πηδήξουν, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ω, εντάξει, μικρό πράγματα είναι αυτά τώρα. Τι έχει σημασία, η Ρούλα, ο Μάνος, τα μεσημεριανάδικα, ο Ευαγγελάτος, η Τάτη, έτσι, αυτά έχουν σημασία. Αυτά έχουν σημασία και εκεί επικεντρωνόμαστε. Μόνο σε αυτά. Και στο να τσακωθούμε για το αν είμαστε 12 θεϊστές ή αν είμαστε χριστιανοί. Όταν δεν θα υπάρχουν Έλληνες, θα λέτε να μου πείτε εμένα επί τι είσαστε. Δεν θα υπάρχουν Έλληνες σε λίγο, όσοι δεν πεθάνανε από αυτά, όσοι δεν πεθάνανε από την κορώνα, όσοι δεν πεθάνουν από την ευλογία, δεν πεθάνουν από την πείνα. Συνεχίστε ακάθεκτη. Και ένα άλλο που με ξεπερνάει, ας πούμε, ότι είμαστε τρεις και ο κούκος, δηλαδή εμείς οι απέναντι, ας πούμε, που δεν θέλουμε να σφυκαριστούμε, είμαστε τρεις και ο κούκος. Και έχουν πεταχτεί 15 κόμματα. 15 κόμματα αντισφυκαριστών. Δηλαδή όλοι αυτοί δεν τα βρήκαν πουθενά. Δεν είχαν τίποτα κοινό. Είναι κάποιος πουλημένος και δεν το λέει ο άλλος. Δηλαδή, πραγματικά, περιμένουν τώρα όλοι αυτοί ότι θα μπουν στη Βουλή. Και ότι αν μπουν στη Βουλή με 2% θα χεστεί φατμέ στο Γιάννη Τζαμί. Μπορώ να γράψω ολόκληρο εγχειρίδιο για την ανθρώπινη βλακία, αλλά με πρόλαβε ο Χαριτόπουλος. Και το έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Περί βλακίας, το διαβάστε. Όπου βέβαια διαπιστώνω ότι η βλακία είναι ανίκητη και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Η βλακία είναι ανίκητη. Και η αμορφωσιά δίνει και παίρνει. Γιατί σας το είπα, δεν έχει σημασία πόσα πτυχία έχουμε, ούτε σημασία έχει τη σχολεία τελειώσαμε. Άμα δεν έχεις ανοίξει ποτέ να κάτσεις και να πεις τι λέει εδώ ο άλλος. Τι λέει εδώ ο άλλος. Να βάλεις το μυαλό σου λίγο να σκεφτεί, ας πούμε, τι λέει εδώ ο άλλος. Βγαίνει ο άλλος και λέει μια μαλακία, είτε επιστημονική, είτε καλλιτεχνική, είτε θρησκευτική, είτε οτιδήποτε. Τι λέει όμως. Είναι καλό αυτό που λέει, είναι κακό. Και αυτό που λέει, που είναι το εγώ το θεωρώ καλό, είναι σε όλα καλό.
Είναι σε όλα κακό. Τι γίνεται. Δεν μπορώ να πάρω δηλαδή από κάθε λουλουδάκι για τη γύρι που θέλω εγώ. Γιατί έτσι γουστάρω. Πρέπει και καλά να βάλω καταμπέλα, πρέπει να βάλω καλό ταυτότητα. Να βάλω εδώ Γεωργία Κουμπούνη, ας πούμε, γιατί μπορεί να με μπερδέψετε με καμία άλλη. Και εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα. Όχι, το έτσι δεν υπάρχει ελπίδα. Μπορεί να μας ελπίδα είναι ο Θεός. Δηλαδή και η ελπίδα που μας στο Θεό είναι να κάνει μια ηλιακή καταιγίδα, να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά συστήματα, να κάνει κανένα κατακλείσμα να μας πνίξει να ησυχάσουμε ή να τρελαθεί ο άλλος εκεί όπου την νοιάζει και να πατήσει το κουμπί. Εκεί έχουμε φτάσει. Και μιλώντας για το κουμπί, να ξέρετε ότι εκεί επάνω στον Εύρο γίνονται όργια, έτσι. Είναι κάτι Αμερικάνοι γκόμενοι με κάτι άλλους γκόμενους, Έλληνες και κάτι γκόμενες εκεί και κάνουν κάτι παρτούζες, τρελές παιδιά. Τρελές παρτούζες. Μπροστά στα μάτια όλων, έτσι, αλλά όταν τους ρωτάνε λένε δεν κάνουμε παρτούζα, παίζουμε μονόπολη. Γίνεται της κακομοίρας. Και εμείς κοιμόμαστε. Ασχολούμαστε με το τι βρακή φόρεσε σήμερα η Ρούλα. Η οποία Ρούλα έχει γίνει στάρα. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ τη θαυμάζω τη Ρούλα, διότι αύριο μεθαύριο, μα βγει η κόρη μου, η κόρη σου και πει θέλω να γίνω Ρούλα, ας πούμε, θα της πεις εσύ, γιατί έγινες Ρούλα. Αφού όλη μέρα αυτό βλέπει. Εσύ το βλέπεις, το βλέπει και αυτή. Ή ο γιος σου. Άμα γίνει μάνος, αυτή που θα γίνει μάνος, όλη μέρα μάνο βλέπει. Το παιδί. Το παιδί φταίει. Δεν φταίει το παιδί. Δεν φταίει. Κατάλαβες. Λοιπόν, στραβωθείτε λιγάκι, γιατί δεν μπορώ άλλο. Έτσι, δεν μπορώ. Με ξεπερνάτε, δηλαδή, πραγματικά με ξεπερνάτε. Όχι όλοι σας, δεν μιλάω σε όλους, αλλά με ξεπερνάει. Δεν μπορώ. Έτσι, έχω αρχίσει και έχω ένα περίεργο πονοκέφαλο, ας πούμε, και νόμιζα ότι εγώ έχω τον Γκούντα, αλλά τελικά οι περισσότεροι έχουν Γκούντα. Έχουμε μια χαρά. Μια χαρά. Και με Γκούντα, δηλαδή, θα είμαι πιο καλά, μη σου πω. Θα λέω πλακίες, ας πούμε, τι έκανα στα νιάτα μου, θα θυμηθώ. Ήμουν παιδί, ας πούμε, και με χτύπησε το άλλο το παιδάκι, γιατί έτσι παθαίνουν αυτοί που έχουν το Αλτσχάιμερ, δηλαδή θυμούνται τα παλιά και δεν θυμούνται τα καινούργια. Αλλά θα λέω αυτά τουλάχιστον, θα λέω τρόμπες. Ότι είμαι σατανίστρια και δωδεκαθεΐστρια, γιατί ανέφερα εγώ το αρνημείο της μέγιστος, ας πούμε, και είπα ότι είναι εντάξει, διάφορα. Εντάξει, δηλαδή, okay, εντάξει, δεν μπορώ. Εντάξει, δεν παλεύεται, δεν παλεύεται το θέμα, παιδιά, δεν παλεύεται, εντάξει. Λοιπόν, να κατασταλάξουμε επί αυτού, αυτού. Εγώ σε αυτό το κανάλι κάνω τον γουστάρο, γιατί είναι δικό μου, εντάξει. Γι' αυτό το άνοιξα. Αν ήθελα να κάνω τον γουστάρο μία άλλη, θα είχα αφεντικό. Θα πήγαινα να δουλέψω σε καμία εφημερίδα, σε ένα περιοδικό, κάπου αλλού. Όσοι γουστάρετε, μένετε, όσοι δεν γουστάρετε, να πάτε αλλού. Να φύγετε, να πάτε αλλού, που λέει η κυρία Φίμση. Εδώ κάνει θόρυβο. Κάνει θόρυβο εδώ, να ξέρετε. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα κατέγραψαν οι κάμερες. Και τώρα πάμε στο Zoom. Ναι, θα κάνω αφιερώματα στην πίεση, στη λογοτεχνία, στη φιλοσοφία, στην ιστορία και σε οτιδήποτε κατά καιρούς, ό,τι μου την βουλήσει. Και μπορεί να πηγαίνω και με το sit-down comedy. Δηλαδή, τι είπαμε με τον Γιάννη, ας πούμε, για ζωγράφους, πέτα ένα νταλί έτσι για να έχουμε. Έτσι για να έχουμε, ρε παιδί μου, να γουστάρουμε. Σωστά το σήμανες, φίλοι μου, για τον Εγγονόπουλο, ρεαλιστής, ισχύει. Λοιπόν, βλέπω και κάτι πολύ έξυπνα σχόλια, πραγματικά υπάρχετε κι εσείς, παιδιά, έτσι, μπράβο. Υπάρχετε κι εσείς. Πώς αντέχετε, δεν ξέρω. Πώς αντέχετε, δεν ξέρω, αλλά μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι να έχω τέτοιο κοινό. Και ας μου τι λέει, δεν με νοιάζει εμένα. Κανένα βόλμα. Μου τι λέτε, να μου τι λέτε για κάτι που έχει νόημα. Όχι να λέμε. Μπορώ άλλο, έτσι, εντάξει. Μπορώ άλλο. Αυτά τα πολύ ολίγα. Και στο καπάκι, επιστρέφω με αστρολογία. Στο καπάκι όμως. Βλάζω μπλούζα και έρχομαι.